Καθέτσι, καλησπέρα και στους προσκεκλημένους σας. Θα κατευθείαν θα μπω στο ψητό. Ναι. Όλα αυτά που ακούμε αυτό το διάστημα συμβαίνουν ή όχι, κύριε Κυριάκου, στις ιατρικές φυλακές? Οπωσδήποτε συμβαίνουν. Φυσικά με λεπτομέρειες τώρα δεν ξέρω. Εγώ έχω την εμπειρία όταν εργαζόμουν μέσα στις φυλακές. Δώστε μου ένα λεπτό για να αναφέρω ορισμένα βασικά το τι ήταν και τι πρέπει να γίνει. Ναι. Που εντόπισα. Ναι. Για μένα εντόπισα η σαπίλα στις φυλακές είναι διαχρονική. Για να τη γνωρίσεις πρέπει να τη ζήσεις. Οι παρεμβατισμοί δημιούργησαν μια αναρρωστημένη κατάσταση. Το επίπεδο εξετάσεων πρόσληψης δεσμοφυλάκων είναι του Δημοτικού. Πρέπει να ακολουθηθεί το μοντέλο πρόσληψης αστυνομικών. Εδώ οι παρεμβατισμοί στο πάρε το ξαδερφό μου. Και, μάλιστα, και οι εξετάσεις προαγωγής είναι γελία πράγματα. Ναι. Η σαπίλα επίσης στον κόσμο των... Η σχολή δεσμοφυλάκων πρέπει να αναβαθμιστεί και να είναι επιπονίου βασιός και να τηρείται αυστηρά η αξιοκρατία σε όλους τους τομείς. Ναι. Οι δεσμοφύλακες πρέπει να τηρούν αυστηρά τα ανθρώπινα δικαιώματα και η συμπεριφορά τους να είναι ανθρώπινη και η διαχείριση προβλημάτων να είναι υποδειγματική, δίκαιη και αντικειμενική. Δεν το κάνω δηλαδή. Όχι. Να δίδεται μεγάλη σημασία στις συνθήκες διαμονής, διατροφής, υγείας, εκπαίδευσης, καταλήγων και να στηρίζονται από ψυχολόγους όσοι έχουν ανάγκη. Υπάρχουν μεγάλα κυκλώματα και από την πλευρά των καταδίκων, δηλαδή κάποιοι που μπήκαν μέσα στην εγκληματίες. Ένα περιστατικό να πω πάνω στα φαγητά. Όταν πήγα για επιθεώρηση πρώτη φορά στη μαγειρία και επιθεώρησα τι παραλαμβάνονται εκεί για φρούτα, έχασα πάσαν ιδέα. Επήρα τον κλόνο από τις μπανάνες και όπως τον εσήκωσα πάνω έπεσαν όλες λιωμένες. Τα πορτοκάλια ήταν όλα σε χάλια. Τα άλλα τα χορτικά στη χειρότερη κατάσταση. Ωραία. Ας μπούμε και στα πιο σοβαρά που θεωρώ εγώ. Αν υπάρχουν και μέσα φατρίες, δηλαδή αν κάποιοι που εγκλημάτισαν, καταδικάστηκαν, μπήκαν μέσα και στείνουν πάλι ομάδες. Και... τούτον υπάρχουν, οι φατρίες πάντα υπάρχουν και υπήρχαν, αλλά τούτον πρέπει να έχει το δίκτυο πληροφοριών με την καλή εννοία ο εκάστοτε διευθυντής να εντοπίσει και να ξυλώνει αυτά και εκείνο που χρειάζεται είναι δύναμη να είναι αντικειμενικός, ακέραιο χαρακτήρας και να είναι αμερόληπτος σε όλες τις περιπτώσεις. Και οι δεσμοφύλακες πρέπει να σέβονται την αξιοπρέπεια των καταδικών. Η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι άψογη και η επικοινωνία μαζί τους να είναι η υποδειγματική. Τα πρέπει να ξέρουμε, κύριε Κυριάκου. Το θέμα Δυστυχώς, είναι τι γίνεται. Τα πρέπει να ξέρουμε όλοι. Ναι. Δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Να ξέρουν ότι στερούνται μόνο την ελευθερία τους και τα άλλα τα δικαιώματα είναι ίσα με τους άλλους πολίτες. Μήπως τους έχει καλλιεργηθεί μια άλλη νοοτροπία ότι φυλακίστηκε, μην τον λυπηθείς. Ενεργούσαν πολλές φορές ως παιδονόμοι και βασανιστές. Που το πράγμα πρέπει να εκλείψει και πρέπει να σκέφτονται πάντα ότι είναι λειτουργήμα που κάνουν. Επειδική σας θητείας πώς το αντιμετωπίσατε αυτό? Εγώ το αντιμετώπισα πολλά ήρεμα, ψύχρεμα, χωρίς φωνές, με πράξεις, με έργα. Όταν εντόπιζα κάτι, εφώναζα στο γραφείο μου, του υποδείκνυα τα λάθη του. Εάν αυτό συμμορφωνόταν, καλά. Ναι, αλλά ήταν. Επειδή εάν εδώ, όχι, και όχι μόνο απόψε, ναι. Εγώ έστειλα και 10 δεσμοφύλακες και αξιωματικούς πήρυν τους, εξαναγκασμό. Ναι. Οι νόμοι, όπως λες, οι νόμοι είναι ψυχροί πολλές φορές. Και άχαρη, υπάρχουν και οι άγραφοι όμως νόμοι που περικλείουν την ανθρώπινη ψυχή και δεν πρέπει να ξεχνούμε να πούμε την ανθρώπινη πλευρά. Ο περιορισμός προκαλεί δυσφορία, κατάθλιψη, πρέπει να έχουν υπόψη τους μίσους και απελπισία. Τούτα τα πράγματα πρέπει να τα έχουν πάντα στο νου τους. Να το έχουν στο μυαλό τους. Να σας πω κάτι άλλο. Επειδή παραδεχόμαστε όλοι ότι τα προβλήματα δεν είναι σημερινά ούτε χθεσινά, είναι διαχρονικά. Άρα εκαλλιεργούν του και κατά την περίοδο που εσείς ήσασταν επικεφαλής του σοφρονιστικού ιδρύματος. Τα βλέπατε, τα λέγατε, γιατί δεν άλλαξε κάτι, γιατί φτάσαμε στο 2014 να μετράμε μέσα σε λίγους μήνες 5 αυτοκτονίες. Είναι γεγονός ότι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω, ήταν σύντομο το χρονικό διάστημα, δεν είχα τον χρόνο αρκετό για να διορθώσω
διότι δεν μπορεί να τα διορθώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και όταν έβλεπα πρόσωπα να φκίνουν, να αναρριχώνται, ανίκανα και διεφθαρμένα, τα οποία είχαν πλάτες και έχουν πλάτες, τότε τι περιμένεις από τους υφισταμένους? Έπρεπε να τα βάλεις μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, με τις κρίκες, να κινδυνεύει η ζωή σου και να προσπαθείς για χάρη του δημοσίου συμφέροντος για να φέρεις μια τάξη και πειθαρχία. Αυτά όλα ήταν πολλά δύσκολα και έπρεπε να σκεφτείς και τη νύχτα, πολλές φορές εγώ η ώρα μία, η ώρα δύο επίνα στις φυλακές για να δω προσωπικά τι συμβαίνει. Ωραία, κλείνοντας, επειδή αυτό που μας συγκλώνει σε αυτόν τον καιρό είναι το ότι... Το τελευταίο ήθελα να πω ότι χρειάζεται και συγχρονισμός για να ακολουθήσουμε το ευρωπαϊκό, τα ευρωπαϊκά δεδομένα σύμφωνα με τους κανονισμούς. Ναι. Διότι οι κανονισμοί είναι απισχυωμένοι. Αλλά όπως είπα και εγώ, πρέπει να σκέφτεται εκείνος που εφαρμόζει τον κανονισμό και να σκέφτεται για τον άγραφο νόμο. Έχει πολλές φορές που έχει θέματα ανθρωπιστικά. Δεν υπάρχουν μέσα στους κανονισμούς. Πρέπει ο διευθυντής να πάρει προσωπική πρωτοβουλία. Και αυτά είναι που χρειάζονται. Ο διευθυντής πρέπει να ξεχωρίσει τα άτομα που είναι δυνατά, ικανά και τίμια και να τα βάλει σε πόστα που πρέπει για να ελέγχουν. Και στην είσοδο που μπαίνουν και πώς έρχονται τα ναρκωτικά και όλα. Δεν έρχονται ουρανοκατεβάτα. Πρέπει να εμπιστεύεσαι τα πρόσωπα και να θέτεις εσύ που παρακολούθεις και να έχεις το δίκτυο πληροφορία σου τι γίνεται μέσα στις φυλακές. Πώς μπορούμε, ναι, πώς μπορούμε να μετράμε 5 αυτοκτονίες? Κοιτάξτε, το να μετρούμε 5 αυτοκτονίες σημαίνει ότι δεν ξέραμε τι συμβαίνει μέσα στις φυλακές. Διότι έπρεπε να παίρνεις τα μηνύματα που κάτω από τη βάση. Έχεις 4 βάργες μέσα στις φυλακές. Μέσα στις 4 βάργες, κάθε βάργια που σχολάνε, έπρεπε να ξέρεις εσύ τι συμβαίνει στην κάθε βάργια. Ότι κάποιος σήμερα δεν είναι πολύ καλά ή πρόσεχε λίγο περισσότερο αυτό. Το κάθε τι και στον ψυχολόγο σου πρέπει να είχες άμεση και επικοινωνία για τα προβλήματα που παρακολουθά και ποιοι είναι οι δύσκολοι, ποια είναι τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Τούτα επί καθημερινής βάσης έπρεπε να ενημερώνεσαι και πρέπει να ενημερώνεσαι. Μάλιστα. Για να μπορείς να αντιμετωπίσεις. Άλλος πώς δεν μπορείς να αντιπεξέλθεις. Εάν δεν είσαι ενήμερος και είσαι μέσα στο γραφείο σου και περιμένεις μόνος σου και δεν κατεβαίνεις εσύ κάτω επαφή και με τους ίδιους τους φυλακισμένους για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη. Διότι πρώτα πρέπει να κερδίσεις και την εμπιστοσύνη των δεσμοφυλάκων αλλά και των καταδίκων ότι είσαι δίκαιος αντικειμενικός. Και δεν πρέπει να κάνεις διάκριση ποιος είναι να τοποθετηθεί πού ή να βιδιάς άδειες κατ' εξαίρεση ή ξέρεις τώρα να βγεις στην ανοιχτή φυλακή ο Α ή ο Β διότι επηρεάστηκες από τον έναν ή τον άλλον λόγο.